Καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Θάλασσα Μία Γκλέντι και θα ήθελα να σας παρουσιάσω το project Maritime Port Queuing. Πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία VesselBot στα πλαίσια του προγράμματος του Bootcamp με την Big Blue Data Academy. Λίγα λόγια για εμένα. Έχω σπουδάσει μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια ασχολήθηκα στον τομέα της εξυπηρέτησης πελατών και μέσα από το bootcamp ήθελα να κάνω στροφή στην καριέρα και να ασχοληθώ με το data science, κάτι πιο συναρπαστικό ενδεχομένως και πιο συναφές με το αντικείμενο των σπουδών μου. Σκοπός μου από εδώ και εξής είναι να εργαστώ σαν data scientist, να αναλάβω project, να καταφέρω να ενταχθώ σε μια ομάδα που θα μπορέσω και να εξελιχθώ. Θα ήθελα να σας πω και κάποια λόγια για την VesselBot, με την οποία συνεργαστήκαμε για το project. Είναι μια εταιρεία τεχνολογική, η οποία προσφέρει state-of-the-art τεχνολογίες για την ναυτιλιακή βιομηχανία και tailor-made λύσεις για stakeholders. Και σαν όραμα έχει ότι με την συνεισφορά της στην βιομηχανία θα μπορέσουν μέθοδοι, τεχνολογίες όπως data analytics, machine learning, AI εφαρμογές να γίνουν mainstream και αυτό να έχει ωφέλη τόσο για τις εταιρείες αλλά όσο και για το περιβάλλον. Τώρα, για να μπούμε λίγο στο project και το domain, θα ήθελα να σας πω και κάποια πράγματα επιπλέον. Αρχικά, να σας περιγράψω ότι όταν ένα πλοίο κάνει ένα κλασικό ταξίδι, πάει από ένα λιμάνι σε ένα άλλο, εκπέμπει καθ' όλη τη διάρκεια σήματα. Αυτά τα σήματα έχουν κάποιες πληροφορίες, όπως το λιμάνι προορισμού, τις συντεταγμένες του σε κάθε σημείο και την ταυτότητα του αντίστοιχου πλοίου. Και επίσης, σχετικά με τα λιμάνια χωρίζονται σε terminals. Ανάλογα με το cargo που έχει το κάθε πλοίο, υποθέτουμε ότι θα πάει σε συγκεκριμένο terminal, οπότε μας ενδιαφέρει να ξέρουμε σε ποιο terminal θα πάει. Ενώ από τα σήματα που εκπέμπονται, εμείς γνωρίζουμε μόνο το λιμάνι γενικότερα. Τώρα τα berth είναι ουσιαστικά τα σημεία που δένει το κάθε πλοίο, οπότε ένα terminal μπορεί να έχει ένα ή παραπάνω berths. Και μετά οι γερανοί και τα containers εκεί που μεταφέρονται τα cargo αντίστοιχα. Σε όλες τις περιπτώσεις υποθέτουμε ότι τα πλοία εξυπηρετούνται από τα λιμάνια με μέθοδο FIFO, δηλαδή first in, first out. Όποιο πλοίο μπει πρώτο θα εξυπηρετηθεί και αυτό πρώτο. Και τώρα, όταν ένα πλοίο μπαίνει σε ένα terminal, ενδέχεται σε αυτό το terminal να υπάρχει αυξημένη συμφόρηση, να είναι πιασμένο όλα τα berths, οπότε σε αυτή την περίπτωση το μόνο που μπορεί να γίνει είναι το πλοίο να περιμένει στην ουρά και έτσι αυτό που δημιουργείται είναι που λέμε το anchorage και. Και από αυτό το σημείο και μετά, αν έρθουν και άλλα πλοία, όσο υπάρχει αυτή η συμφόρηση, θα ενταχθούν τα επόμενα πλοία και αυτά στην ουρά. Σκοπός μας, λοιπόν, με αυτό το project είναι να καταφέρουμε αρχικά να προβλέψουμε το terminal στο οποίο θα πάει ένα πλοίο, γιατί εμείς γνωρίζουμε το λιμάνι του, αλλά δεν γνωρίζουμε το συγκεκριμένο terminal. Οπότε θέλουμε να βρούμε το ποιο θα είναι το terminal, έτσι ώστε με βάση το ETA να μπορέσουμε να δούμε σε περίπτωση που υπάρχει συμφόρηση εξ αρχής ποια θα είναι η θέση του στην ουρά και πόσο χρόνο θα περιμένει σε αυτή την ουρά. Και τελικός σκοπός, εφόσον μπορέσουμε να έχουμε αυτές τις πληροφορίες, θα είναι να έχουμε tailor-made προτάσεις για το κάθε πλοίο, έτσι ώστε σε περίπτωση που θέλει καλύτερη θέση στην ουρά, να του προτείνουμε ενδεχομένως να αυξήσει ταχύτητα ή αν θέλει να ελαχιστοποιήσει την κατανάλωση των καυσίμων, να ελαττώσει την ταχύτητα. Ωραία. Τώρα αυτό που σας δείχνω είναι ουσιαστικά το workflow με το οποίο εργαστήκαμε. Πήραμε πάρα πολλά δεδομένα. Τα έχω χωρίσει σε δεδομένα που κατέχουν πληροφορία για τα λιμάνια και δεδομένα που έχουν παρατηρήσεις πλοίων. Αυτό που κάναμε είναι πήραμε όλα αυτά τα δεδομένα, τα ενώσαμε, τα κόψαμε και τα ράψαμε. Δημιουργήσαμε δικά μας δεδομένα μέσα από αυτές τις παρατηρήσεις. Μετά περάσαμε και σε εκ νέου φίλτρα για να προχωρήσουμε τελικά στη μοντελοποίηση.
Ενδεικτικά έχουμε, χρησιμοποιήσαμε data από 14 CSV files. Το συνολικό μέγεθος ήταν 1,5 γίγα και οι παρατηρήσεις ήταν πάνω από 4 εκατομμύρια. Και τα εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε ήταν το domain knowledge, EDA data analysis, visualization, η οποία μας βοήθησε πάρα πολύ στο να καταφέρουμε να κάνουμε την ανάλυση των δεδομένων. Χρησιμοποίησαμε APIs, feature engineering και τελικά machine learning. Οπότε για το πρώτο milestone που ουσιαστικά θέλουμε, εφόσον έχουμε εμείς το λιμάνι του προορισμού, θέλαμε να βρούμε και συγκεκριμένα σε ποιο terminal θα δέσει. Είχαμε αρχικά τα στοιχεία cargo, τη βύθιση του πλοίου, την ταχύτητα, τις συντεταγμένες τόσο του terminal όσο και του πλοίου και τα στοιχεία του terminal από που ξεκίνησε και τα δύο λιμάνια του προορισμού και από που ξεκίνησε. Τελικά καταλήξαμε να χρησιμοποιούμε πολύ λιγότερα από αυτά τα δεδομένα, γιατί δεν θέλαμε να προδοθεί ουσιαστικά το terminal από κάποιο στοιχείο. Και το συνολικός αριθμός των terminals που χρησιμοποιήσαμε, που ήταν και οι αντίστοιχες κλάσεις μας, ήταν 1602. Οπότε, προχωρώντας τη μοντελοποίηση, χρησιμοποιήσαμε αρκετούς αλγόριθμους, όπως βλέπετε στο γράφημα, και πάνω δεξιά βλέπετε τους αλγόριθμους που χρησιμοποιήσαμε. Και όπως βλέπετε στον άξονα των Χ, είναι οι δοκιμές που χρησιμοποιήσαμε για τα terminals. Δηλαδή, αυξάνοντας τον αριθμό των terminals και τις αντίστοιχες παρατηρήσεις που είχαν αυτά τα terminal στο μοντέλο μας, είδαμε ότι η επίδοση, το accuracy, έχει αρκετή πτώση. Τελικά, έχουμε κρατήσει αυτή την συσχέτιση, τον αριθμό των terminals μαζί με το accuracy, και ότι στη δική μας περίπτωση με τα δεδομένα που είχαμε, το καλύτερο accuracy το πετύχαμε με 20 terminals και τον classifier Gaussian Naive Bias, που φτάσαμε το 80%. Και σαν σημείωση, θα ήταν ενδεχομένως να προχωρήσουμε σε αυτή την μοντελοποίηση πιο στοχοποιημένα σε δεδομένα αναλιμάνι και όχι τόσο πολύ ανα-terminal. Και επίσης μπορούμε να δοκιμάσουμε deep learning και να θεωρήσουμε τα δεδομένα μας όχι αυτούσια, αλλά σαν ακολουθίες. Τώρα για το δεύτερο milestone, που ουσιαστικά θέλουμε, εφόσον έχουμε ήδη βρει ποιο είναι το terminal που θα δέσει, θέλουμε να βρούμε και ποια είναι η θέση στην ουρά και το χρόνο αναμονής στην περίπτωση που είπαμε της συμφόρησης. Διαλέξαμε τυχαία ένα λιμάνι που ήταν ο Πειραιάς για την ανάλυσή μας. Αυτό που βλέπετε, που είναι οι πράσινες κουκίδες, είναι τα πλοία τα οποία βρίσκονται ουσιαστικά σε berth, οπότε είτε φορτώνουν, είτε ξεφορτώνουν, είτε κάνουν κάποια άλλη διαδικασία. Το μπλε είναι αυτό που είναι στο terminal, αλλά ουσιαστικά εμείς θεωρούμε το χρόνο μέσα στο terminal και τις μπλε κουκίδες και τις πράσινες. Και μετά από την άλλη έχουμε τις κόκκινες κουκίδες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τα πλοία τα οποία λόγω της συμφόρησης πρέπει να περιμένουν στην ουρά, στο anchorage και. Οπότε, με βάση τα δεδομένα μας, καθώς είχαμε τα πλοία τα οποία ήταν ήδη στο terminal και είχαμε και πλοία τα οποία με βάση το ETA τους θα πήγαιναν στο terminal, θέλαμε να βρούμε αυτή την ουρά, πώς θα είναι δηλαδή η μελλοντική ουρά. Υπολογίσαμε, καταφέραμε να δούμε βασικά ότι ο χρόνος παραμονής των πλοίων που βρίσκονται στο terminal ακολουθεί κανονική κατανομή, οπότε υποθέσαμε ότι και τα επόμενα πλοία που θα έρθουν στο terminal αυτό, θα έχουν και αυτά θα ακολουθούν την ίδια κατανομή, την κανονική. Οπότε, παίρνοντας τα κόκκινα σημεία, την ήδη υπάρχουσα ουρά, βάλαμε και τα πλοία που με βάση το ETA τους θα έρθουν, δημιουργώντας μια μεγάλη ουρά, και με βάση το mean συν median δια 2, το πήραμε αυτό σαν ρυθμό μεταβολής της ουράς, δηλαδή πώς αδειάζει η ουρά. Χρησιμοποίησαμε αυτόν τον αριθμό και όχι ενδεχομένως το mean και το median, γιατί το θεωρήσαμε πιο αντιπροσωπευτικό. Καταφέραμε να βρούμε πώς θα είναι η ουρά μελλοντικά σε διαφορετικά time slots και όποιο πλοίο μας ενδιαφέρει μπορούμε να δούμε ανά πάση στιγμή τη θέση του στην ουρά και ενδεικτικά το χρόνο που παραμένει εκεί, αναμένοντας για να μπει στο terminal.
Θέλαμε βέβαια να κάνουμε και ένα evaluation για τα αποτελέσματά μας, οπότε δημιουργήσαμε και αυτό το μικρό ενδεικτικό γράφημα, το οποίο ουσιαστικά αποτελείται από τα πραγματικά γεγονότα, όπως πραγματοποιήθηκε, όπως δημιουργήθηκε η ουρά, όταν τα πλοία όντως μπήκαν και βγήκαν, αυτά που ήταν όντως μέσα στο terminal και έχουμε αυτά τα στοιχεία. Και μετά πήραμε πάλι την είσοδο των ίδιων στοιχείων, αλλά βάλαμε την έξοδό τους με βάση αυτόν τον ρυθμό μεταβολής που έχουμε υποθέσει. Βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες αποκλίσεις. Οι αποκλίσεις αυτές μπορεί να είναι σημαντικές ή λιγότερο σημαντικές ανάλογα το κάθε πλοίο. Οπότε τελικά προτείνουμε αυτή η διαδικασία, αν θέλουμε να υπάρχει μεγαλύτερη ακρίβεια, ενδεχομένως να πραγματοποιηθεί με machine learning αλγόριθμο, οπότε να έχουμε, αντί για ένα γενικό ρυθμό μεταβολής που θα αδειάζει η ουρά, να έχουμε στοχευμένα πάλι για κάθε vessel, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του, ένα χρόνο που θέλει για να ολοκληρώσει τις διαδικασίες του μέσα στο terminal. Και επίσης, κάτι που θα θέλαμε πάρα πολύ να δούμε, είναι πιο ξεκάθαρα δεδομένα, με την έννοια ότι να υπάρχει κάποια τεχνολογία, κάποιος αλγόριθμος μελλοντικά, ο οποίος να μπορεί να μας δείχνει ξεκάθαρα την διαδικασία που ακολούθησε ένα πλοίο από την στιγμή που μπήκε μέχρι τη στιγμή που βγήκε από το terminal. Οπότε, εν κατακλείδη, για να κάνουμε ένα wrap-up, ο πρώτος μας στόχος ήταν να εντοπίσουμε, να προβλέψουμε το terminal με βάση τα στοιχεία που είχαμε από τις παρατηρήσεις στο προηγούμενο λιμάνι του πλοίου. Καταφέραμε να δούμε ότι υπάρχει μεγάλη συσχέτιση για να έχει accuracy καλό το μοντέλο μας με τον αριθμό των terminals που του δίνουμε για να μάθει. Και καταφέραμε το μεγαλύτερο accuracy με τα δικά μας δεδομένα στα 20 terminals με τον αλγόριθμο naive bias. Τώρα για το δεύτερο milestone. Καταφέραμε να αποδείξουμε ότι υπάρχει κανονική κατανομή για τα ήδη υπάρχοντα πλοία για το χρόνο τους που παραμένουν στο terminal. Οπότε φτιάξαμε την πραγματική, ας το πούμε έτσι, ουρά και μπορέσαμε να φτιάξουμε και την μελλοντική ουρά. Και μέσα από αυτή την μελλοντική ουρά, ανά time slot, να μπορούμε να εξακριβώσουμε πού θα βρίσκεται το πλοίο που θα μας ενδιαφέρει ενδεχομένως και να υπολογίσουμε και έναν χρόνο που θα παραμείνει σε αυτή την ουρά μέχρι να εξυπηρετηθεί. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους εσάς που παρευρίσκεστε εδώ και μου αφιερώσετε χρόνο, την VesselBot για την υπέροχη συνεργασία και την Big Blue Data Academy για αυτό το υπέροχο ταξίδι. Αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, ευχαριστώ να τις απαντήσω.